Μια πυροσβεστική σωστικών συνεργείων, εθελοντών, κατοίκων, προκειμένου να εντοπίσουν το 44χρονο εδώ κάτοικο τη περιοχή, Μενέλα Οβάγκο, ο, ο οποίο χάθηκε από τι 4 Αυγούστου. Ε, από τι 4 Αυγούστου το βράδυ, 8 το, το βράδυ, έχουν να δουν σημεία ζωή οι κάτοικοι εδώ. Το, το κακό είναι ότι. Έμενε η, εκεί η ώρα του περιοχή... δηλώθηκε. Έμενε εκεί, είχε βγει να περπατήσει. Ναι, ερχόταν και έφευγε. Εδώ ήταν ο τόπο καταγωγή του. Εδώ κατάγοναν. Κατάγοναν το Βεξαβιέμ, και στο Τσοτήλι, αλλά ερχόταν και εδώ. Εδώ μένει ο δίδυμο αδερφό του. Και μάλιστα να πούμε ότι. Η δήλωση του έγινε αρκετέ μέρε μετά, δηλαδή 4 Αυγούστου είχαν να τον δουν. Ναι. Και από τι τις, τις 17 δηλώθηκε στην αστυνομία, ναι. ε, το, και έτσι ξεκίνησε από την πλευρά της αστυνομία ε, έρευνε για να εντοπίσει να δεί που ακριβώς γίνεται ήδη. Να πούμε ότι ε, σήμερα ε, έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες ομάδες, δηλαδή έχουν χωριστεί ομάδες, είναι πάνω από 70 άτομα, έχουν χωριστεί ομάδες και ψάχνουν οτιδήποτε, ακόμη και τα κατοίκητα, ακόμη και κάποια πηγάδια εδώ, όπως εδώ που είμαστε σε ένα σημείο υπήρχε ένα πηγάδι. Ψάχνουν ακόμη και ε, σε τέτοια σημεία, προκειμένου ε, σε πιο έτσι, ε, επίμαχα σημεία να ε, μήπως εντοπίσουν κάποια από τα ίχνη του.